γίνεται πριν καν αναλάβουμε εμείς τις δύο ομάδες, από τότε που έγινε γνωστό ότι οι δύο προπονητές και οι προηγούμενοι τελείωσαν τις συνεργασίες τους με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ξεκίνησε μια διαδικασία συζήτησης η οποία αφορά συγκρίσεις και ούτω καθεξής. Προφανώς τα μεγέθη, τα συγκεκριμένα που μιλάμε ήταν μεγάλα. Ο κ. Ζουμπράντοβιτς συνέδεσε τον εαυτό του με τον Παναθηναϊκό με πάρα πολλούς τίτλους επί σειρά ετών. Ο κ. Ιβκοβιτς κατόρθωσε τη δεύτερη του χρονιά στον Ολυμπιακό να αποδοθεί στην Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτομάτως στη συνείδηση των φιλάθλων και της κοινής γνώμης προφανώς είναι τεράστια μεγέθη. Από εκεί πέρα, οποιοδήποτε θεωρώ ήταν στη θέση τη δικιά μου και του Αργύρη, αντιμετώπιζε μια δύσκολη κατάσταση φέτος. Αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι η δουλειά του προπονητή είναι πιο δύσκολη στον μπάσκετ και νομίζω ότι την αποφασίσαμε να την κάνουμε και αυτή τη δουλειά από μικρή. Ξέραμε πώς θα είναι τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά επειδή είναι λίγο προσωπική ερώτηση του Θανάση, θα πω ότι σαφώς πολλές φορές στην αρχή της παρουσίας μου διάβαζα κάποια άρθρα δημοσιογράφων και από κάτω, ξέρετε, επειδή υπάρχει και η δικτατορία του PC, τώρα ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, διάβαζα και μερικά σχόλια. Μετά σταμάτησα γιατί με πείραζε. Το πρώτο διάστημα με πείραζε κάποια αποξιωτικά σχόλια που γράφανε για μένα. Μετά μπήκα σε μια διαδικασία να γελάω περισσότερο, γιατί ξέρετε, περνάς αυτές τις φάσεις. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι στη δουλειά που διάλεξα να κάνω, έφτασα στο σημείο να κουτσάρω τόσο σημαντικούς παίκτες, να καθοδηγώ και να καθοδηγώ και ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, που αυτή η κατάσταση δεν θα με αφήσει να μην χαρώ τη διαδικασία. Άλλωστε εδώ βρισκόμαστε γιατί ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πίεση έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει. Τώρα είναι η χαρά για τους εμπλεκόμενους, για εμάς δηλαδή. Πολύ πιθανόν 50% να έχουμε ένα τίτλο μεθαύριο. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Θα τη χαρούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έτσι είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Ο Έλληνας είναι, όπως έχω ξαναπεί, πάρα πολύ επικριτικός λαός. Του αρέσει πάρα πολύ να κρίνει τη δουλειά του άλλου και είναι φυσικό έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Νομίζω ότι έτσι θα πάει η κατάσταση και στην ομάδα μας και στον Παναθηναϊκό μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα, μέχρι να τελειώσει η χρονιά, δηλαδή και ο καθένας να δει τι έχει καταφέρει.